Αυτό είναι αλήθεια. Άρα έχω μεγαλύτερη νομιμοποίηση να μιλάω για αυτά τα ζητήματα. Δεν πάβετε να τους ενοχλείτε όμως με αυτά που λέτε. Αυτό είναι πιθανό, αν και πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι ειδικά ανάμεσα στους νεότερους βουλευτές έχει αναπτυχθεί έντονος προβληματισμός. Με ποιο τρόπο μπορούμε και εμείς ως Βουλή να συμμετέχουμε σε αυτήν την συνολική και συλλογική προσπάθεια η οποία γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να ζητούμε από τους πολίτες να βάζουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, να έχει φτάσει η ενεργεία στο 16% και να μην αναλαμβάνουμε και εμείς το δικό μας μερίδιο σε αυτή την συλλογική κοινωνική προσπάθεια η οποία γίνεται για να βγούμε από το αδιέξοδο. Οι προτάσεις τις οποίες έχω καταθέσει, απλά τις μάζεψα, αν θέλετε, σε ένα κείμενο και αισθάνθηκα την ανάγκη να τις στείλω σε όλους τους βουλευτές. Ζητήσατε να κλείσει και το κανάλι της Βουλής. Και πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με την πρωτοβουλία σας αυτή, το έχω επανειλημμένα σχολιάσει. Θα ήμουν διπλά ικανοποιημένος αν στην επιστολή σας, σαν πολίτης, θα ήμουν ικανοποιημένος, περιλαμβάνατε και τις πολύ υψηλές αμοιβές που έχουν οι υπάλληλοι της Βουλής. Σε σχέση με τους υπόλοιπους δημοσίους. Εγώ αναφέρθηκα στα του οίκου μας, σε αυτά τα οποία αφορούν τους 300 βουλευτές και σε αυτά τα οποία μπορούν με πολιτική απόφαση, κύριε Χατζηνικολάου, να αλλάξουν αύριο. Διότι ακούμε ενδιαφέρον τη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση, πλην όμως αυτή εκ των πραγμάτων θα μετατεθεί στο μέλλον. Και σήμερα πρέπει εμείς να δώσουμε το καλό παράδειγμα και να δείξουμε, για να χρησιμοποιήσω και μια φράση του Πρωθυπουργού, ότι είμαστε διατεθειμένοι να ματώσουμε έστω και λίγο. Διότι δεν είναι δυνατόν να ζητάμε από τους πολίτες θυσίες, όταν το πολιτικό σύστημα και ειδικά η Βουλή έχει πέσει σε πλήρη ανυποληψία. Δεν είναι μόνο οι δεκάδες χιλιάδες των αγανακτισμένων, είναι και η μισή κοινή γνώμη, η οποία στις δημοσκοπήσεις τάσετε κατά του πολιτικού συστήματος συνολικά. Το κόμμα σας θα υποστηρίξει, πιστεύετε, την πρωτοβουλία σας. Εγώ δίνω έναν αγώνα και μέσα στο κόμμα μου, αυτή η ατζέντα να είναι συνολικά μια ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Πέραν τούτου όμως πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια ξεπερνάει, αν θέλετε, κομματικά στεγανά. Παραδείγματος χάρη, η πρότασή μου για κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης είναι μια πρόταση την οποία μέχρι στιγμής μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα την έχει υποστηρίξει. Είναι ίσως το μόνο θέμα στο οποίο συμφωνώ με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πιστεύω ότι υπάρχει η δυνατότητα, εάν υπάρχει η διάθεση. Αλλά δεν μπορούμε άλλο να σφυρίζουμε αμέριμνοι και να προσποιούμαστε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ξέρω ότι η πρόταση αυτή ενδεχομένως να δημιουργήσει αναταράξεις από συναδέλφους, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι, αρκετοί οι οποίοι βλέπουν με θετικό μάτι με τέτοια πρωτοβουλία. Σε αυτούς που θα σας έλεγαν ότι εύκολα τα λες εσύ, κύριε Μητσοτάκη, διότι είσαι οικονομικά ευκατάστατος. Δεν έχεις τα ίδια προβλήματα που έχει ένας φτωχός βουλευτής της επαρχίας. Τι θα απαντούσα? Θα απαντούσα ότι σε καμία περίπτωση η ανάμιξη με την πολιτική δεν μπορεί να έχει ως σκοπό, ως αυτοσκοπό, την ενίσχυση της περιουσιακής μας κατάστασης. Εξού και επιμένω και στη διαχρονική, αν θέλετε, ανάρτηση του πόθεν έσχες, διότι δεν είναι κακό, κύριε Χατζηνικολάου, να μπαίνει κάποιος ευκατάστατος στην πολιτική. Το πρόβλημα είναι όταν μπαίνει φτωχός και βγαίνει πλούσιος από την πολιτική. Η Βουλή. Που είναι και σύνηθες, δυστυχώς. Που δυστυχώς είναι συνηθισμένο. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Να δούμε το πόθεν έσχες του πρώτου έτους κατά το οποίο κάποιος εκλέγεται βουλευτής και να το συγκρίνουμε με σήμερα. Και αν υπάρχει μια δικαιολόγητη αύξηση της περιουσίας, νομίζω ότι ο βουλευτής θα πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις. Θα τολμούσατε να πάτε ένα βήμα παραπέρα και να μιλήσετε και για μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης? Με τον τρόπο μου το κάνω, καθώς ζητώ την κατάργηση των επιδομάτων των επιτροπών. Διότι επί της ουσίας εγώ δεν θεωρώ λογικό σήμερα για ένα κομμάτι της δουλειάς μας, διότι να συμμετέχουμε σε επιτροπές αποτελεί μέρος της κοινοβουλευτικής μας δραστηριότητας, να αμοιβόμαστε επιπλέον. Με έμεσο τρόπο επί της ουσίας μειώνουμε και την βουλευτική μας αποζημίωση με αυτή την πρόταση την οποία έχω καταθέσει. Κύριε Μητσοτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη Μαρία Σινιώρη και αμέσως μετά η εκπομπή Υδρόγειος με τον Χρήστο Κόνστα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.